Χαριλάου, κυρίε και κύριοι, τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ. Κύριε Χαριλάου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε, κύριε Χαριλάου, σε ποια διαδικασία έχει μπει ο ΟΚΙΠΗ και το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να γίνει η χνηλάτιση στο γυροκομείο, στη Λεμεσό. Μετά τον εντοπισμό θετικών κρουσμάτων σε ιδιωτικών οίκων ευγυρίας, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας έχει κινητοποιηθεί. Έχει στείλει αργά χθες το απόγευμα συνεργείων με επαγγελματίες υγείας στον συγκεκριμένο χώρο και πήρε δείγματα, 100 δείγματα από τους ένοικους του ιδιωτικού οίκου και από το προσωπικό το οποίο ήταν εκεί. Για τα δείγματα αυτά ξεκινά σήμερα η διαδικασία της εξέτασης. Ευελπιστούμε ότι γύρω στο μεσημέρι θα έχουμε τα αποτελέσματα των μισών δειγμάτων και μέχρι τις 4 το απόγευμα του αργότερων θα έχουμε τα αποτελέσματα και για τα υπόλοιπα άλλα. Είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο, κυρία Αγαπητρού, για τον λόγο ότι με ακούσατε τις τελευταίες μέρες να επαναλαμβάνω συνεχώς ότι το σύστημα υγείας δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Έχει τα όρια του. Έχουμε καθορίσει τις κλίνες τις οποίες θα μπορούμε να νοσηλεύσουμε θετικά περιστατικά, καθώς επίσης και τις κλίνες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για νοσηλεία εντατικής θεραπείας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που θέλω να δείξω ακόμα ένα θέμα σήμερα, με την άδεια σας. Ναι, παρακαλώ. Ότι όλοι αυτοί οι οίκοι ευγυρίας, οι οποίοι φιλοξενούν ηλικιωμένα άτομα, ναι, ευάλωτες ομάδες, όπου είναι και ο φόβος ο μεγάλος μας να μην εξαπλωθεί η πανδημία σε τέτοιους χώρους, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα βάσει των διαταγμάτων για να μειωθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης. Ένα από τα μέτρα είναι και ο συχνός έλεγχος του προσωπικού. Και αν μου επιτρέπετε να προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι μπορεί βάσει της βιβλιογραφίας και βάσει των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμόξεων να κάνουν και με τυχαία ενδειγματοληψία και τους ένοικους τους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν είμαστε σε εγρήγορση, έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να εμποδίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας σε τέτοιους ευαίσθητους χώρους. Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί πρόκειται για άτομα μεγάλης ηλικίας και αφού όλοι λέμε ότι ανοίγουν στις ευάλωτες ομάδες και είναι το νούμερο ένα, δηλαδή δεν γίνεται να μην τους προστατεύουμε. Δεν θέλουμε να ζήσουμε αυτά τα οποία έζησε η Ελβετία, η Ιταλία, η Ισπανία με την εξάπλωση της πανδημίας μέσα σε τέτοιους χώρους όπου στο τέλος της μέρας κρίνησαν πολλά θύματα. Πρέπει ο καθένας από εμάς να αναλάβει τις ευθύνες του. Όλοι να συμμορφώνονται με όλα αυτά τα διατάγματα. Κύριε Χαριλάου, θέλω να σας ευχαριστήσω.